γιατί χθες είχαμε μια άλλη γιορτή και σήμερα μια δεύτερη γιορτή και κάθε μέρα μπορεί να είναι και μια καινούργια γιορτή. Η μέρα είναι το Χριστουγέννο για να προετοιμαζόμαστε για τα Χριστούγεννα, τη μεγάλη αυτή γιορτή της Χριστιανοσύνης. Είναι Μητρόπολη των Εορτών, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Όταν προσπαθεί κανείς να δει ποιο το νόημα της εορτής της γεννήσεως του Χριστού, μπορεί να πει ότι είναι η αγάπη. Αλλά η αγάπη δεν είναι απλώς ένα συνέστημα. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε την αγάπη σαν ένα συνέστημα. Σε αγαπώ, με αγαπάς, σε ένα συναισθηματικό κόσμο. Η αγάπη είναι στην πραγματικότητα μια θυσία και προσφορά, μια κένωση. Η θυσία, ο σταυρός, αυτή η υπέρβαση του εγώ. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Και καλούμαστε να ζήσουμε αυτή την πραγματική αγάπη. Βέβαια δεν είναι εύκολο κανείς να μιλάει για την αγάπη του Χριστού που έγινε άνθρωπος και γενικότερα των χριστιανών, αλλά αν το δει αυτό από ένα λόγο ενός γέροντος ασκητού που είναι στο γεροτικό που λέει τι θα πει αγάπη. Αγάπη θα πει να βρεις έναν λεπρό και να πεις ότι να πάρεις τη λέπρα, να τον απελευθερώσεις αυτόν και να πάρεις τη λέπρα εσύ επάνω σου. Για να ζεις την αγάπη για αυτόν ο οποίος υποφέρει. Και ένα άλλο περιστατικό το οποίο είδα που συνέβη στην Ιταλία τον 7ο αιώνα και είναι καταγραμμένο ιστορικά, πήγε κάποια γυναίκα, μητέρα στον επίσκοπο του τόπου και του είπε «Σε παρακαλώ κάνε κάτι γιατί πήραν το παιδί μου εχμάλωτο και σε παρακαλώ δώσ' μου χρήματα, δεν ξέρω τι άλλο κάνεις για να απελευθερώσουμε το παιδί μου». Και εκείνος του είπε «Εγώ δεν έχω χρήματα, φτωχός είμαι, αλλά κάτι θα κάνω». Και τότε τι κάνει, πηγαίνει και παρακαλεί, παρουσιάζεται ως δούλος και λέει «Ελευθερώστε αυτό και βάλτε μέσα στη θέση του». Και σήμερα αυτή η εκδήλωση γίνεται από τους φορείς της κοινωνικής αλληλεγγύης και την αντικαρκυνική εταιρεία παράρτημα Ναυπάκτου που κρύβουν μέσα τους πολύ πόνο και πολύ στενοχώρια. Νομίζω ότι αν θέλουμε να τιμήσουμε την εορτή του Χριστουγέννων, την αγάπη του Χριστού για μας που έγινε άνθρωπος, θα πρέπει να βρούμε τρόπους να εκφράσουμε και εμείς την αγάπη μας, όχι να δίνουμε απλώς μερικά χρήματα που δεν μας στοιχίζουν, αλλά να δίνουμε χρόνο από τη ζωή μας, να θυσιάζουμε τον εαυτό μας για τον άλλον. Με αυτήν την έννοια εύχομαι σε όλους σας καλά Χριστούγεννα με αγάπη θυσιαστική. Σεβασμιότατε, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Φέρη, κυρίες και κύριοι, αγάπη, φροντίδα, αλληλεγγύη, το πραγματικό μήνυμα των Χριστουγέννων. Τα Χριστούγεννα δεν είναι γιορτή να ανοίγουμε μόνο 12 ανομάσματες, παρά να ανοίγουμε και την καρδιά μας. Εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα. Ξεκινήσαμε με 38 φορείς το 2010. Πλέον οι πυλώνες αλληλεγγύης απαρτίζονται από 70 φορείς της Αχαΐας και της Ετωλοακαρνανίας. Και αυτό που ανακαλύψαμε στην πορεία ήταν ότι μεγαλύτερη μας επιτυχία από τα μέσα που τέθηκαν στη διάθεση των κοινωνικών φορέων και αυξήθηκαν με τον χρόνο, η μεγαλύτερη μας επιτυχία ήταν η εμψύχωση των εμψυχωτών της κοινωνίας, όπως είναι η πρόεδρος και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Παραρτήματος Ναυπάκτου της Αντικαρκυνικής Εταιρείας και όπως συμβαίνει και σε άλλες οργανώσεις μέλη των πυλώνων αλληλεγγύης. Οι καμπάνες χτυπούν γλυκά και η χιονισμένη πολιτεία έχει πλημμυρίσει στολίδια και χαρούμενες φωνούλες παιδιών που τραγουδάνε τα κάλαντα και παίζουν ανέμελα στα σοκάκια. Όλοι περιμένουν να ξημερώσει η μεγάλη μέρα. Και είναι τόσο χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Όλοι? Όχι όλοι. Ένα παιδάκι, ο Σκυθροπούλης, δεν ήταν καθόλου χαρούμενο. Όχι πως δεν ήθελε να έρθουν τα Χριστούγεννα, αλλά να, ένιωθε τόσο μόνο, γιατί δεν είχε φίλους. Γιατί ήταν ντροπαλό. Δεν γελούσε και δεν έπαιζε σχεδόν ποτέ. Το σπιτάκι που έμενε έμοιαξε γκρίζο. Και τις νύχτες που κοιμόταν, έβλεπε μόνο γκρίζα όνειρα, χωρίς χρώματα. Όλα αυτά φυσικά τον έκαναν πολύ δυστυχισμένο.
κομμάτια μαζί, όλα τα κόκκινα, όλα τα πράσινα και όλα τα μπλε και ετοιμάστηκαν να κάνουν το μικρό τους θαύμα. Θα έμπαιναν στα όνειρα του φίλου μας, του Σκυθροπούλη, με το μαγικό τρόπο που μόνο αυτά ήξεραν και θα τον γέμιζαν χαρά και ευτυχία. Όσο κοιμόταν λοιπόν ο φίλος μας, αυτά τον πλησίασαν σιγά σιγά και μπήκαν στα όνειρά του. Άρχισαν λοιπόν να χορεύουν σιγά σιγά και να χρωματίζουν με το μοναδικό τρόπο τις σκέψεις του και την ψυχή του. Με το κύτταρο. Αρπατήλαος καλός, και για να χωρέσει.
Γαβριλία! Βρυσελιέ! Yeah.